Όταν το 2022 η χώρα μας είχε 4,5 δις επιπλέον έσοδα και αυτά από την έμεση φορολογία. Και 25 δις όταν είχε 1,5 δις επιπλέον φορολογικά έσοδα το πρώτο τετράμινο του 2023, καταλαβαίνουμε ότι η φορολογική αφέμαξη των πολιτών, η φορολογική επιβάρυνση των πολιτών δεν είναι μέσα από αυτή όταν την έχουν παραπάνω έσοδα οι πολίτες, δεν είναι αφέμαξη. Είναι αδιανόητη. Και αντί η Νέα Δημοκρατία να ακούσει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να ακούσει και άλλες φωνές από όλη την Ευρώπη, αντί να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή πολιτική. Κυρία Σβίγκο, να ρωτήσω κάτι. Είδαμε μια να κρατάει ερώτηση. Τους έμεσους όρους. Εάν πάμε στο 1-3 ΑΕΠ, για να οι φόροι θα γίνουν 5 φορές μεγαλύτεροι. Θα είμαστε καλύτερα ή χειρότερα. Τους πολιτούς του, γιατί δεν θέλει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Και ακόμα και το εάν ανεβαίνει το ΑΕΠ, είναι καλό να ανεβαίνει τα έσοδα. Η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και στο προεκλογικό της πρόγραμμα το 2019, έλεγε ότι στόχος είναι να μειωθεί η έμεση φορολογική. Στόχος, δέσμευση είναι να μειωθεί η φορολογία των έμεσων φόρων. Ούτε αυτό δεν έκανε. Φορολογία των πολιτών ούτε δεν την εργαλειοθήκη της Κομισιόν. Η Νέα Δημοκρατία δεν μείωσε 50 φόρους. Δεν μειώθηκαν αυτά. Τι είναι, fake news είναι αυτό. Ποιον φόρο ακριβώς μείωσε? Γιατί ακούσατε τον λίγο. Όταν δεν το μειώνονται. Όταν σε συνθήκες τέτοιου ακριβού πληθωρισμού δεν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές. Όλοι. Η φορολογική επιβάρυνση αυξάνεται από το 29 στο 22 σε επιχειρήσεις. Αυτό το καταλαβαίνει όποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει διπλάσιες τις τιμές και βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία να αρνείται ακριβώς επειδή δεν θέλει να χτυπήσει την εσχοκέρδη. Ζητήσατε... Αρνείται να μειώσει τους έμεσους φόρους, οι οποίοι επιβαρύνουν δυσανάλογα. Ωραία. Τα μεσαία και τα ασθενέστερα σώματα. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, σωστό είναι αυτό. Μείωση του ειδικοφόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αφορολόγητο τα 10.000 ευρώ, κατάργηση επιτιδεύματος.